Απόγευμα Παρασκευής. Ο Παπαλευτέρης χτυπά την καμπάνα στο χωριό Μελέσσες, καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν για την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου. Μόνο που το κοντάκιο του ακάθιστου ύμνου, οι πιστοί δεν θα το ψάλουν στην εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αλλά στο πρώην κοινοτικό γραφείο, που πια λειτουργεί ως ναός. Με τους σεισμούς που γίνανε, δεν έχουμε κανένα ναό ο οποίος να είναι λειτουργικός. Έχουν καταστραφεί 7 ναοί. Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Εργαζόμαστε να εκκλησιαζόμαστε εδώ γιατί είχαν αρχίσει ο κόσμος, εκτός από αυτούς που είχαν φύγει, και αυτοί που είχαν μείνει αναγκαστήκαν να πηγαίνουν να εκκλησιάζονται αλλού. Οπότε πηγαίνανε στο Ηράκλειο, μένανε στα παιδιά τους και σιγά σιγά ο κόσμος έφυγε περισσότερος από το χωριό. Και ο κόσμος στο Πίμνιο πώς του φαίνεται που έρχεται και εκκλησιάζεται εδώ? Για το Πίμνιο αυτό ήταν μία ανάσα ζωής, διότι ήταν ορφανό τόσο καιρό, χωρίς εκκλησία, χωρίς ένα σημείο αναφοράς, χωρίς να έχουμε ένα μέρος να κυδέψουμε και τους νεκρούς μας. Η ανάγκη να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς ώστε να μην εγκαταλείψουν και οι τελευταίοι το χωριό έκανε τους πάντες, κατοίκους, κοινότητα, δήμο και μητρόπολη να προσπαθήσουν για να βρουν μια λύση. Και το πρώην κοινοτικό γραφείο ήταν μονόδρομος. Στην αρχή είχαμε πάει σε ένα ιδιωτικό ναό που μας είχαν προσφέρει και αποφασίσαμε μια βραδιά να κάνουμε κάτι. Τελικά αποφασίσαμε να πάρουμε το χώρο του παλιού κοινοτικού καταστήματος που ήταν ο πιο κατάλληλος, παρά να μπούμε σε διαδικασία με κοντέινερ και κάτι άλλο. Να κρατηθεί και ο κόσμος εδώ, γιατί είχε κάποιες τελετές που έπρεπε να γίνουν. Γινόταν σε ξένα χωριά. Δεν είχαμε χώρο εδώ. Υποχρεωθήκαμε σε όμορφη ενορία να πάμε να κάνουμε εξώδια ακολουθία σε ανθρώπους που κοιμήθηκαν και δεν μπορούσαμε εδώ να τους ψάλουμε. Είμαστε ήδη ένα χρόνο εδώ και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε και για πολλά χρόνια ακόμα, διότι οι εκκλησίες έχουν πάρα πολλές ζημιές και δεν προχωράει τίποτα. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία του? Είμαστε στη διαδικασία μελέτης και αποκατάστασης των ζημιών. Είμαστε στην τελική ευθεία, περιμένουμε την αδειοδότηση επισκευής και προχωράμε. Έβλεπα την εκκλησία να ανοιγοκλίνει. Φοβερό, φοβερό θέαμα. Το πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021 κανείς από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μηνώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων δεν θα το ξεχάσει. Ένιωσα ότι ερχόταν το τέλος. Τα 6 ρίχτερ αποτέλειωσαν όσα κτίρια έμεναν όρθια και αντιστέκονταν στα ρίχτερ των προηγούμενων μηνών. Η κατάσταση στο χωριό μας είναι πολύ δύσκολη. Έχουν πέσει αρκετά σπίτια, έχουν χαλάσει πάρα πολλά, είναι σχεδόν το 80% με ζημιές. Και τι σας λέει ο κόσμος? Αναρωτιέται πολύ και για τις εκκλησίες και για τα σπίτια τους, και το θέμα είναι ότι είναι πολλές πρώτες κατοικίες και μοναδικές κατοικίες που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, έχουν κατατεθεί οι φακέλοι και μετά από 1,5 χρόνο δεν έχει έρθει ακόμα η τρίτη επιτροπή για να τα εξετάσει. Που και να έρθει μετά χρειάζεται πάλι άλλη μια διαδικασία. Δηλαδή, οπότε ένα χρόνο να τον εφάνε ακόμα σίγουρα. Πότε θα φτιάξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους? Όσοι έχουμε απομείνει σε αυτό το χωριό. Πόσοι έχετε απομείνει? Υπολογίζω το τη στιγμή ότι πρέπει να έχει γύρω στους 80 μόνιμους κατοίκους. Από? Από 200-220. 18 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι κάτοικοι και στις Μελέσσες περιμένουν ακόμα υποσχέσεις να γίνουν πραγματικότητα. Δυστυχώς υπάρχει πολύ γραφειοκρατία. Πρέπει να απλοποιήσουν λίγο τη διαδικασία ώστε να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν σύντομα οι άνθρωποι, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι και είναι δύσκολο να φτιάξουν τα σπίτια. Δηλαδή, όσο περνά ο καιρός, χάνεται. Μέρα με τη μέρα και με φόντο τη γραφειοκρατία που μπλοκάρει τα πάντα, οι ελπίδες για αμεσότητα στις διαδικασίες εξανεμίζονται και η αγωνία για το πότε επιτέλους θα επανέλθει κανονικότητα στη ζωή τους όλο και μεγαλώνει. Τι έχει γίνει τώρα εδώ? Τίποτα, δεν έχω σπίτι. Στον Νικίσκο μένετε? Στον Νικίσκο μένω. Στην εκκλησία πάτε στο γραφείο? Στην εκκλησία πάμε στο γραφείο, τι γίνουν, κάμετε μας κάτι, βοηθήστε μας.